Με τόσους τηλεστάρ στις εκλογές, βλέπω την επόμενη δημοσκόπηση να την κάνει AGB. Ένας άνθρωπος που, εάν θα αποφάσιζε να κατέβει στην πολιτική, έχει πολύ περισσότερα να δώσει από όσο έχει να πάρει ο Λάκης Λαζόπουλος. Δεν το βλέπω τότε να λέει το ναι. Okay. Πόσα τηλεσελέμπριτη και γνωστή από άλλους χώρους κατεβαίνει στις εκλογές, τέλος πάντων. Και από το ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο Ζαγοράκης μπροστά στον Ανατολάκη είναι εκεί καίρον. Του το είπα μια φορά στο Μακεδονία. Μου λέει, μάλλον δεν ασχολούμαι με αυτά. Πιστεύω ότι η Ευρωβουλή είναι αυτή τη στιγμή πιο μεγάλο αγκάθι. Δεν ασχολείται με αυτά, αλλά το στέλνω στο μεγαλύτερο αγκάθι στην Ευρωβουλή. Αλλά δεν ασχολείται με αυτά. Και εν παρενθέσει, ο Μπάγεβιτς δεν έμαθε ελληνικά. Ο Ιωαννίδης, γιατί? Θέλω να πω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να μας χρειάζεται η χώρα, η πατρίδα. Σε τέτοιου είδους προτάσεις πρέπει να ανταπεξελθόμαστε θετικά. Ανταπεξελθόμαστε. Ανταπεξελθόμαστε. Δεν φταίει ο Ζαγοράκης. Να ήταν για μπάλα να το φωνάξεις. Και σε αυτή την ηλικία μια χαρά δεν. Τώρα τι. Ανταπεξελθόμαστε. Ελληνικά δεν ξέρει. Θα μου πει για την Ευρώπη τον θες. Σωστό και αυτό. Θα ξέρει φαρσί τα αγγλικά. Τι να πω ρε παιδί μου. Οι λαοί δεν μαθαίνουν. Ρούλα κορομπιλά. Λείπεις από το ευρωψηφοδέλτιο. Τι έτσι όπως το πάμε, μην είστε στενόμυαλοι. Κάποια στιγμή να κατεβαίνουν στις εκλογές και τα κανάλια. Να επιλέγουμε τηλεοπτικό σταθμό να μας εκπροσωπεί. Γιατί? Σε ώρες κρίσιμες για την πατρίδα είναι υποχρέωση κάθε υπεύθυνου πολιτικού να προτάξει το εθνικό και συλλογικό συμφέρον. Φύγε τότε. Τότε είναι που πρέπει να φύγεις, όχι να βάλεις υποψηφιότητα. Νομίζω ότι η υπόθεση ευρώ είναι τελειωμένη. Εμείς είμαστε τελειωμένοι. Το ευρώ δεν ξέρω. Ο κόσμος που καλείται να ψηφίσει να πάει στην κάλπη στις 25 Μαΐου πρέπει να ξέρει σαφώς τι γίνεται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Δεν μπορεί να πάει να ψηφίσει να είναι μέσα στο ευρώ και μετά ξαφνικά να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση ή κάτι άλλο και να πει ότι α, κάναμε λάθος, αλλάζει αυτό. Τι λες, τόσα χρόνια έτσι ζούμε. Οι μισοί Έλληνες πάνε στους άλλους μισούς στο δημόσιο για το θεματάκι τους και αυτός τους λέει «Μιλήσατε με μένα?» Άμα αλλάξει θα έρθει και ο Τσίπρας, τι νομίζεις, αυτό θα πει. «Μιλήσατε με μένα?» Σωστό αυτό. Να λέμε και του στραβού το δίκαιο, σωστό είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά πάντως να το ρωτήσω, είναι σίγουρο ότι ο Λαφαζάνης δεν έχει μείνει στο «έξω από την ΕΟΚ, έξω από το ΝΑΤΟ»? Ρωτά. Γιατί γίνει και ένα μπέρδεμα. Κάποια στιγμή έχουν ρήγμα, δεν έχουν. Οι μεν λένε ότι δεν έχουν ρήγμα, μετά οι δε λέγανε επίσης ότι δεν έχουν ρήγμα και επέμεναν. Δεν ξέρω, το λόγο πλέον έχουν οι δημοσιογράφοι. Και ίσως οι σεισμολόγοι. Ο καπιταλισμός πάλι δεν έχει κανένα ρήγμα. Συνεχίζει ακάθεκτος να μαζεύει τον πλούτο, να δημιουργεί φτωχούς και μετά να τους πετάει ψίχουλα ως ελεήμονα από τα λεφτά που τους πήρε. Να στηρίξουμε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Που εμείς δημιουργήσαμε. Να βοηθήσουμε συμπολίτες μας που χτυπήθηκαν περισσότερο από την κρίση. Την οποία εμείς δημιουργήσαμε. Νοιαζόμαστε για αυτούς που έχουν ανάγκη. Βοηθάμε με όποιο τρόπο μπορούμε τους ανήμπορους συμπολίτες μας. Το ωραίο σου καπιταλισμός. Δημιουργεί άστεγους για να κάνει κοινωνική πολιτική. Άστεγε, μη ρωτάς τι μπορεί να δώσει το κράτος για σένα. Να ρωτάς πόσα περισσότερα σου έχει στερήσει πριν. Ο Ηλίας Παναγιώτερος δίνει συνέντευξη σε Αυστραλιανό κανάλι, υμνώντας τον Αδόλφο Χίτλερ. Ο Παναγιώτερος εκθιάζει τον Χίτλερ. Έλα ρε! Φιλοναζί χρυσαυγίτες, αστατιά. What do you think about Hitler? In every period of time, there must be, there are some people who are doing the dirty job. Εγώ αδυνατό, δηλαδή παραδέχεται ότι είναι βρώμικη δουλειά αυτή που έκανε ο Χίτλερ. Δεν παραδέχεται το ολοκαύτωμα. Άρα ποια ήταν η βρώμικη δουλειά, δηλαδή. Και θαυμάζεις αυτόν που κάνει τη βρώμικη δουλειά. Είναι βραχυκυκλωτικό, δεν. Και τέλος πάντων, εντάξει και με τον Παναγιώτερο και τη Χρυσαυγίτη και τους ρατσιστές, για αυτό το ρατσισμό εναντίον των ξένων αμνών, αμνοερυφείων, αρνιών, πότε θα μιλήσουμε? Γιατί δεν μιλάει κανείς. Τέλος, τα διεθνή θα έλεγα, δεν έχω διεθνή σήμερα. Ένα πράγμα έχω να πω, ευτυχώς άρχισε να τηρείται ο νόμος για το κάπνισμα. Ενεκτέσει από την περιφέρεια Αττικής ήρθαν εδώ και έκαναν ευνηδιαστικό έλεγχο τόσο στο καφενείο της Βουλής όσο και στην αίθουσα των δημοσιογράφων. Επειδή είναι Μεγάλη Δευτέρα και επειδή τη Δευτέρα το πρωί δεν έχει συνεδρίαση, δεν βρέθηκαν παραβάτες. Μόνο γι' αυτό το λόγο, διότι αν είχαν έρθει τα συνεργεία άλλη μέρα, θα γέμιζαν αρκετά βιβλία με παραβάσεις. Έτυχε! Δεν είναι ότι πήγαν τη μέρα που δεν θα βρίσκαν κανέναν. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη.
Και μην ξεχνάτε, 26 Απριλίου, 3 και 10 Μαΐου, Σάββατο βράδυ σας περιμένω στο Τιμπανάλι στο Θησίο. Τρεις τελευταίες παραστάσεις για τις οδηγίες κρίσης, 2 για φέτος.